Είναι από τις μεγαλύτερες. Είναι από τις μεγαλύτερες. Μιλάμε 7,3 και θα αρχίσει να φαίνεται στους λογαριασμούς από πότε? Από τώρα. Βασικά οι μηνιαίοι καταναλωτές που θα λάβουν τον λογαριασμό τους τώρα για αφορά την κατανάλωση τους για τον μήνα Ιανουάριο θα είναι μειωμένοι κατά 7,3% περίπου σε σχέση με τον λογαριασμό αν είχαν την ίδια κατανάλωση ένα μήνα προηγουμένως. Άρα ξεκινά άμεσα από τώρα και αυτό είναι λόγω των τιμών του πετρελαίου. Ακριβώς, λόγω της πτωτικής τάσης των τιμών του πετρελαίου διεθνώς. Και συνολικά μιλάμε ότι έχουμε μείωση στους λογαριασμούς από πότε, για να δούμε συνολικά την μείωση που έχουμε δεχτεί στους λογαριασμούς ρεύματος. Συνολικά τους τελευταίους 12 μήνες οι συνολικές μειώσεις έχουν φτάσει το 23%. Μάλιστα. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουν φτάσει το 32% και τα τελευταία 3 χρόνια ξεπερνούν το 40%. Και αυτό τελευταία 3 χρόνια, χρόνια ξεπερνά το 40%. Και αυτό οφείλεται κυρίως στην πτωτική τάση της τιμής του πετρελαίου διεθνώς. Δηλαδή είναι από τις καλές ειδήσεις των τελευταίων ημερών όλο αυτό και αυτό βοηθά φαντάζομαι και τους καταναλωτές εκεί που είχαν προβλήματα στην αποπληρωμή των λογαριασμών πλέον είναι πιο εύκολα και για αυτούς τα πράγματα. Ακριβώς. Φαίνεται και από την ανίσπραχτη κατανάλωση που είχαμε από τους πελάτες μας τους τελευταίους 12 μήνες έχει μειωθεί κατά 12% το ποσό αυτό, το φιλόμενο ποσό που είχε συσσωρευτεί. Οπότε φαίνεται ότι ο κόσμος πλέον αντιλαμβάνεται ότι έχει φθηνήσει η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, μπορούν και εξοφλούν πιο εύκολα τους τα υπόλοιπα τους. Ακριβώς. Να δούμε πόσο, δηλαδή, μιλάμε για αυτό που πληρώνουμε, τι ακριβώς χρεώνετε εσείς ως ΑΕΚ. Είναι η τιμή που αγοράζετε το πετρέλαιο. Ακριβώς. Όλα τα υπόλοιπα. Είναι οι φόροι και είναι τα λειτουργικά έξοδα της ΑΕΚ. Είναι περίπου 45-50% το κόστος της τιμής της χρέωσης της κιλοβατώρας αφορά το πετρέλαιο. Είναι τα υπόλοιπα οι χρεώσεις είναι αφορούν διάφορες χρεώσεις όπως το ΦΠΑ για τα ΑΠΕ και το Ταμείο Εξοικονόμησης Ενέργειας για τα είδο που είναι επιχορηγή του σε ευάλωτες καταναλωτές. Είναι οι φορολογίες περίπου στα 22% και το υπόλοιπο είναι για τα λειτουργικά έξοδα της ΑΕΚ. Άρα και θεωρείτε ότι τα λειτουργικά έξοδα της ΑΕΚ είναι στο κατώτατο σημείο που μπορούσαν να ήταν ή υπάρχουν και εκεί περιθώρια και προσπαθείτε να τα ρίξετε? Ήδη τα τελευταία χρόνια έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες αρχιελεκτρισμού και τα έχει μειώσει σημαντικά ως εκεί που μπορεί βεβαίως. Έχει ήδη φύγει και ένας αριθμός από τους υπαλλήλους της αρχής ηλεκτρισμού. Είναι στα σχέδια να φύγει ακόμη ένας αριθμός και γενικά υπάρχει ορθός τρόπος διαχείρισης και αξιοποίησης των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων της ΑΕΚ. Λοιπόν, καλά τα νέα με τα ρεύμα που δίνουμε στους Τουρκοκύπριους, τι γίνεται? Ήδη υπογράφτηκε η πρώτη συμφωνία που αφορά την κατανάλωση, την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα κατεχόμενα αφορά την περίοδο 1η-1η του 2016 μέχρι 15η-1η του 2016. Έχει υπογραφτεί η συμφωνία, η οποία είναι μία συμφωνία όπως θα γινόταν για οποιοδήποτε πελάτη της ΑΕΚ. Συμπεριλαμβάνει και τη χρέωση του ΦΠΑ και τη χρέωση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και η δεύτερη συμφωνία που δηλαδή, έχει. Δηλαδή, μιλάμε ότι είναι κανονική χρέωση όπως να είναι ένας καταναλωτής. Ακριβώς. Απλώς πολίτης. Μάλιστα. Αυτή η χρέωση. Και όπως γράφει και η συνάδελφος Μυραλή Παπαγεωργίου στο ΚΙΠΕ, μιλάμε για τη συμφωνία από 1η μέχρι 16 Ιανουαρίου. Μέχρι 15. Και είναι, μιλάμε για 50.000 δολάρια. Δολάρια, ναι. Και θα πρέπει να γίνει άλλη μια συμφωνία μέχρι σήμερα, μέχρι αύριο. Μέχρι αύριο, μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου ήταν η παράταση που είχαν ζητήσει. Είναι η τελευταία, δεν θα ζητήσουν επιπλέον παράταση. Ή δεν το ξέρετε? Αυτό δεν το ξέρουμε. Μπορεί να φανεί στην πορεία σήμερα? Μπορεί. Δεν το γνωρίζω. Και το ποσό της δεύτερης συμφωνίας ή δεν το ξέρουμε? Δεν το ξέρουμε ακριβώς. Ετοιμάζεται τώρα. Θα είναι πάνω από 50.000 σίγουρα, ναι. Ή είναι λιγότερες οι ποσότητες? Μπορεί να είναι λιγότερες, δεν το γνωρίζω. Και το πρώτο ποσό έχει πληρωθεί? Έχει υπογραφτεί. Συμφωνήθηκε, είναι συμφωνημένο το ποσό. Τώρα αν ήρθαν τα χρήματα, σας γελάσω. Πρέπει είναι κάτι το οποίο θα δούμε στην πορεία. Ναι, όχι, να μπουν τα χρήματα, διότι δεν είχαν ουδέποτε, δεν τέθηκε θέμα να μην εξοφλήσουν. Απλά η διαφορά τους ήταν κατά πόσο να εξαιρούνταν τις χρέωσεις του ΦΠΑ και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν έγινε αποδεκτό. Όχι, δεν έγινε αποδεκτό από το κράτος βέβαια και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, το Υπουργείο Εξωτερικών, ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς και η ΡΑΕΚ. Και έτσι έγινε η χρέωση κανονικά όπως έγινε για τον οποιοδήποτε πελάτη. Μάλιστα. Υπάρχουν τώρα υποστατικά που δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα?
Πολύ λίγα. Πολύ μιλάτε λίγα για τους ευάλωτους. Να εξηγήσω ότι η αρχή ηλεκτρισμού δεν ξεκίνησε από τη Δευτέρα μαζικά να διακόπτει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα υποστατικά των ευάλωτων καταναλωτών που δεν έχουν προσέλθει ακόμα στα γραφεία για ένα διακανονισμό. Μπήκαν απλώς μέσα στο πρόγραμμα που ακολουθεί η αρχή ηλεκτρισμού για όλους τους πελάτες. Είναι ένα πρόγραμμα που διαρκεί 2 μήνες. Είναι χωρισμένοι οι πελάτες μας σε διάφορες ζώνες ανάλογα με την περιοχή τους. Και καθημερινά στο πρόγραμμα αυτών τώρα περιλαμβάνονται και οι ευάλωτοι, οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν μέχρι σήμερα στο καλεσμά της ΕΕΚ να έρθουν να κάνουν κάποιο διακανονισμό. Θα εξηγήσω όμως ότι από τους 15.500 ευάλωτους καταναλωτές που έχουμε, οι πλήστοι είναι τυπικοί στις υποχρεώσεις τους και τηρούν τις συμφωνίες που έχουν κάνει με την αρχή ηλεκτρισμού. Υπάρχουν 2.000 περίπου δύσκολοι πελάτες από αυτήν την κατηγορία και συγκεκριμένα. Είναι πάντα τα ίδια 200... άτομα δηλαδή. Ακριβώς. Είναι 220 άτομα πανκύπρια που είναι πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Ναι, έχουν συσσωρευτεί μεγάλο ποσό. Προσπαθείτε να βρείτε τρόπους διαχείρισης. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο τους πολίτες. Κυρία Χρήσου από Λάρνακα, καλό μεσημέρι. Χαίρετε.